θα προκύψει από τη συζήτηση το βοήθεια στο σπίτι, πάει στον αέρα. Εάν καταργήσουμε τώρα την κοινοφελή, το βοήθεια στο σπίτι μας το πήραν. Είναι δεδομένο και ξεκάθαρο. Αυτό δεν είναι ούτε δεδομένο ούτε ξεκάθαρο. Καλά. Αφήστε, θα δείτε που κάνετε λάθος. Αλλά θα δείτε που κάνετε το λάθος. Είναι νομικό το θέμα και πραγματικό. Είναι ξεκάθαρος ο νόμος και το ξέρετε ότι κάνετε. Ο νόμος με το 112, σας είπα. Δεν είναι αυτός ο νόμος. Τέλος πάντων. Στον Καλλικράτη λέω εγώ, το 112. Συνδικές ρυθμίσεις προβλέπεται αυτό και μάλιστα δεν μπορεί να μεταφερθεί προσωπικό στις επιχειρήσεις, αλλά από τις επιχειρήσεις στα νομικά πρόσωπα. Σε αυτό είμαστε σύμφωνοι. Για να ξέρετε, δεν χάνεται. Να πω το εξής τώρα. Ακριβώς, κύριε Βαλιώτη, επειδή δεν γίνει ξεκάθαρο, το θέμα εισήχθη όπως το ζητήσατε. Δεν ζητήσατε να εισαχθεί η κατάργηση της κοινοφελούς. Δεν ζητήσαμε τι. Είπατε, μπήκε το θέμα όπως το ζητήσατε. Να τροποποιηθεί η στατική πράξη. Έτσι είχατε πει την προηγούμενη φορά. Για τώρα μιλάω. Και βλέπουμε για το μέλλον. Λοιπόν, τώρα πριν είπατε ότι δεν είναι ξεκάθαρο και δεν είναι τίποτα σίγουρο. Συμφωνώ μαζί σας. Έτσι δεν είπατε τώρα. Λοιπόν, καταρχάς, από αυτό που είπα για το δίμηνο, δεν έχω αφήσει ούτε την παραμικρή υπόνοια ότι έχω διαφοροποιηθεί, ούτε πιστεύω ότι προέκυψε από τη συζήτηση που κάναμε τώρα. Είναι ξεκάθαρο. Ο κ. Φούρκας είπε να ξεκαθαρίσουμε τι όφελος έχουμε με το ένα ή με το άλλο και να δούμε να αποφασίσουμε. Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε τη διακριτική ευχαίρεια να αποφασίσουμε. Η βούληση δική μας και η θέση μας, η ξεκάθαρη είναι τα νομικά πρόσωπα. Δεν συζητούμε τα πλεονεκτήματα της κοινοφελούς και των νομικών προσώπων. Εμείς λέμε θέλουμε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Αρκεί να είμαστε σίγουροι ότι το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι, το οποίο έστω όπως λες, υλοποιείται, συνεχίζει, δεν έχει σταματήσει. Δεν έχουν σταματήσει οι εργαζόμενοι να υλοποιούν το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι. Σε καμία δομή δεν έχει σταματήσει το πρόγραμμα. Σε όλες τις δομές συνεχίζεται. Από τη στιγμή λοιπόν που δεν έχουμε τη δυνατότητα σήμερα να ξεκαθαρίσουμε, λέμε πρέπει αυτό να το ξεκαθαρίσουμε οπωσδήποτε μέσα στο δίμηνο. Να τελειώσει αυτό το θέμα. Να υπάρχει κάτι συγκεκριμένο ότι μόλις καταργήσουμε την κοινοφελή επιχείρηση, οι εργαζόμενοι θα μεταφερθούν στο νομικό πρόσωπο. Γιατί το φέραμε σήμερα, δεν το ξέρετε για το φέραμε. Δεν τρεις φορές συζητάμε. Δεν έχετε αντιθεί για το φέραμε, κύριε Φούρκα. Το φέραμε διότι ζητήθη σαν προϋπόθεση από την Ελλάσσονα μειοψηφία. Και σωστά το έφερε. Για να υπάρξει μια πολιτική δέσμευση κατά την άποψή μας. Εγώ να σας πω προσωπικά δεν ήθελα να το φέρω τόσο νωρίς. Όμως έχει μια θέση η Ελλάσσονα αντιπολίτευση. Λέει θέλουμε μια δέσμευση πολιτική. Και γι' αυτό ήρθε. Γι' αυτό έρχεται το θέμα. Και γι' αυτό ακριβώς έρχεται σαν τροποποίηση της συστατικής πράξης. Διαφορετικά θα το φέρουμε κατάργηση. Που πιστεύουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα να έχουμε ξεκαθαρίσει να το φέρουμε σαν κατάργηση της κοινοφελούς επιχείρησης. Να μπει θέμα κατάργηση. Και λέμε η πολιτική να εκφράσουμε θέση για την πολιτική για τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Είναι ξεκάθαρη θέση λοιπόν. Ναι, στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Αυτή τη στιγμή όμως δεν είμαστε σε θέση. Ούτε έχουμε προβληματισμό. Ποια τα πλεονεκτήματα του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου και τη κοινοφελούς επιχείρηση. Λέμε ξεκάθαρα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Το θέμα είναι, μπορούμε να το κάνουμε. Μπορούμε έστω και στο ελάχιστο να διακινδυνεύσουμε το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι. Σας είπα σήμερα που μιλήσαμε με την κυρία Τριανταφύλου με την ΑΕΤΑ, η οποία έχει αναλάβει και συνεργάζεται με το Υπουργείο για τη Σύνταξη τη ΣΚΕΑ και μας λέει: σωστά κάνατε που το μεταφέρατε στην κοινοφελή και έτσι έπρεπε να κάνετε. Ελάτε εσείς να πάρουμε μια θέση να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Εδώ είμαστε. Μέσα στο δίμηνο θα τα ξεκαθαρίσουμε. Το δηλώνω, κύριε Βαλιώτη. Εγώ δεν ξέρω αν έγινε αντιληπτό, αν είπα κάτι ότι ξεφεύγω από το δίμηνο και ζήτησα παράταση κτλ. Δεν νομίζω ότι το είπα. Η θέση μας ήταν εξ αρχής από την πρώτη συζήτηση αυτή που είπαμε. Εξακολουθούμε να λέμε και σήμερα αυτή τη θέση και αυτή θα είναι η δεσμευσή μας μέχρι το τέλος. Θέλω μόνο να εξασφαλίσουμε το πρόγραμμα βοήθειας στο σπίτι. Κύριε Δημάρχη, καταρχήν να ξεκαθαρίσω κάτι κι εγώ. Εγώ προεδρεύω, συνεχίζω να είμαι και μέλος της πλειοψηφίας και οι τοποθετήσεις μου έχουν την έννοια, ειδικά επί κάποιων θεμάτων που είναι καταρχήν και προϋχόντως νομικά, να διευκρινίσουμε λίγο το πλαίσιο για να μπορέσει ακριβώς και ο κόσμος να καταλαβαίνει τι λέμε, αλλά και εμείς να συγκλίνουμε σε κάποιες απόψεις. Δεν πάω να αποδιαιτήσω ούτε να επιβάλλω τίποτε. Επειδή λοιπόν ξέρω πάρα πολύ καλά ότι ο Βαγγέλης ο Βαλιώτης γνωρίζει περί ποιου πράγματος ομιλούμε, έχω να κάνω κάποιες ερωτήσεις στον έτσι αρχηγό, στον επικεφαλή της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης και να ξεκινήσουμε από κάποια συμπεράσματα και κάποια δεδομένα. Πρώτον, μας ενδιαφέρει, συνάδελφοι, το βοήθεια στο σπίτι να συνεχίσει, ναι ή όχι?
μπορούσε να, να εξακολουθήσει να υλοποιείται το βοήθεια στο σπίτι εάν δεν είχαμε τη δημοτική κοινοφελή επιχείρηση συνιστάμενη μέχρι τις 31/12 του 2010. Ξεκάθαρα όχι. Αυτό προκύπτει από το άρθρο 29 του νόμου 3838. Το ξαναλέω. Βοήθεια στο σπίτι. ΕΣΠΑ 2007-2013. Από πού υλοποιείται? Από αναπτυξιακή εταιρεία. Μάλιστα λοιπόν. Έως και την 31/12 του 2010. Είχε το δικαίωμα να συνεχίσει να το υλοποιεί η αναπτυξιακή εταιρεία. Εν συνεχεία, περνάει στην κοινοφελή επιχείρηση του οικίου ΟΤΑ που θα αναλάβει το ανωτέρω πρόγραμμα. Είναι σαφής, Βαγγέλη, το άρθρο 29 και η διάταξή του είναι σαφής. Εάν θέλαμε δηλαδή μετά τις 31/12 του 10 να συνεχίσει το βοήθεια στο σπίτι να παρέχει τις υπηρεσίες του, έπρεπε να κάνουμε τη δημοτική κοινοφελή επιχείρηση, την οποία και κάναμε. Πάμε τώρα στο άλλο. Έρχεται τώρα η παράταξή σας και λέει: πρέπει να καταργήσουμε από τώρα τη δημοτική κοινοφελή επιχείρηση. Έγκλημα, αν το κάνουμε αυτό. Τροποποίηση πρέπει να κάνουμε. Διότι αν καταργηθεί, πέταξε το βοήθεια στο σπίτι. Θα σας πω γιατί. Τι διαβάζατε λοιπόν, και εσείς και εγώ, διαβάζουμε και οι δύο λοιπόν την 59 εγκύκλιο. Πάμε στην 59 εγκύκλιο. Και τι λέει, επιλέξει. Στο ίδιο πλαίσιο, τα συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγράμματα, καταρχήν το ΕΣΠΑ είναι συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμφωνούμε σε αυτό. Πάμε λοιπόν. Που υλοποιούνται από τα συγχωνευόμενα νομικά πρόσωπα. Εδώ είναι που κάνετε, επιτρέψτε μου, τη λανθασμένη ερμηνεία. Όταν μιλάει για συγχωνευόμενα νομικά πρόσωπα, αναφέρεται σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Η κοινοφελής επιχείρηση δεν είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Προσέξτε λοιπόν, άρθρο 254. Δεν πάμε να διαφωνήσουμε, πάμε να συνθέσουμε. Τι αναφέρει δημοτικές κοινοφελείς επιχειρήσεις. Κοινοφελείς επιχειρήσεις. Οι κοινοφελείς δημοτικές επιχειρήσεις δεν αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ούτε ειδικότερα οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, νομολογία. Αλλά συνιστούν αυτοτελείς έναντι των οργανισμών, των ΟΤΑ, μισό λεπτό, επιχειρήσεις και λειτουργούν υπό τη μορφή νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου. Μισό λεπτό, μισό λεπτό, μισό λεπτό, όχι. Σας παρακαλώ, να ολοκληρώσω. Δεν πάω εδώ πέρα τώρα να υπερκεράσω κάτι. Πάω να σας πείσω για το αυτονόητο. Ότι εδώ, όταν λέει η εγκύκλιος ότι τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα που υλοποιούνται από τα συγχωνευόμενα νομικά πρόσωπα συνεχίζουν να υλοποιούνται από το νέο νομικό πρόσωπο, δεν καλύπτει την περίπτωση των δημοτικών. Όχι, γιατί αναφέρει σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Ενώ οι κοινοφελείς επιχειρήσεις είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Εάν λοιπόν το βοήθεια στο σπίτι το είχε κάποιο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και τελούσε υποσυγχώνευση στο πλαίσιο του νέου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, τότε μαζί σας και εγώ να την καταργήσουμε, να το καταργήσουμε, γιατί καταργείται από τον νόμο. Όμως τώρα που το έχει μια δημοτική κοινοφελής επιχείρηση που είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, εάν την καταργήσουμε, πετάει στον αέρα το βοήθεια στο σπίτι και δεν το θέλουμε να μας συμβεί αυτό. Και ξέρετε ποιος το παίρνει? Το παίρνει ο Δήμος Ευρώτα. Εάν λοιπόν θέλετε να συμβεί αυτό, κάντε το. Ο Δήμαρχος όμως τι λέει και η πλειοψηφία? Προσέξτε, ναι, βεβαίως. Βεβαίως, έτσι είναι και το ξέρετε πολύ καλά. Γιατί καραδοκούν να μας το πάρουν. Προσέξτε όμως κάτι. Να σας πω. Να σας πω, εντάξει, βγάλτε με αυθαίρετο. Εγώ σας λέω όμως ότι και εγώ στην Ιερουσαλήμ κατοικώ. Ακούστε τι λέμε εμείς. Να τροποποιηθεί μαζί σας. Να τροποποιηθεί η συστατική πράξη της κοινοφελούς επιχείρησης. Τροποποίηση, όχι κατάργηση. Να φύγουν μέσα δράσεις που είναι στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα δύο που πρόκειται να στηθούν. Αλλά προς Θεού να παραμείνει η κοινοφελής επιχείρηση μέχρι 31/12 του 11 για να συνεχίσει το βοήθεια στο σπίτι που σύμφωνα με την εγκύκλιο του Ντόλιου θα ισχύσει μέχρι 31/12 του 11. Συνεπώς, όταν μας λέτε εσείς, άτε σας κάνουμε τη χάρη να μην την καταργήσετε, να την τροποποιήσετε, δεν μας κάνετε καμία χάρη. Ξέρετε ότι συγκλίνουμε στον αυτονόητο, ότι δεν πρέπει να καταργηθεί διότι χάνετε το βοήθεια στο σπίτι. Το θέμα δεν έρχεται έτσι. Για να μην παρεξηγείται και η πλειοψηφία. Διότι το συνδέσαμε με την αυτοτέλεια του αθλητικού οργανισμού του Δήμου Σπαρτιατών. Είπαμε λοιπόν και θέσατε όρο. Θέλετε να μιλήσουμε περί της αίτησης για αυτοτελή νομικό πρόσωπο του αθλητικού οργανισμού? Ωραία. Φέρτε μας την τροποποίηση και φέρτε μας και την πολιτική σας επί των νομικών προσώπων. Και τα έφερε ο Δήμαρχος. Αλλά θέλω να πιστεύω λοιπόν, συνάδελφοι, ότι εάν σήμερα την καταργήσουμε, θα είναι μέγα ολίσθημα.
κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, όχι κύριε Πρόεδρε. Όχι, θα διευκολύνει, θα διευκολύνουμε κι εμείς. Μισό λεπτό. Υπάρχει μια διάσταση νομική. Έτσι. Μισό λεπτό. Δεν άφησε με να δεις τα πω. Λοιπόν, μαζί σου και με τον κύριο Φούρνο. Υπάρχει διαφορετική ερμηνεία. Όχι, πολιτική διάσταση δεν υπάρχει. Λοιπόν, μαζί σου και με τον κύριο Φούρκα, από αύριο να ξεκινήσουμε τη διαδικασία να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το θέμα. Σε καμία περίπτωση δεν θα διακινδυνεύσουμε να χάσουμε το βοήθεια στο σπίτι. Σε πληροφορώ λοιπόν ότι αυτό που είπε ο κύριος Πιώτας πράγματι έγινε, διότι ήταν συνεργάτες του κυρίου Γρυπιώτη, που ένας μάλιστα ήταν στο Υπουργείο Εσωτερικό πριν. Θα τον έχετε ακούσει κουστάλια, πώς τον λέγανε, δεν θυμάμαι. Ναι, τον άκουσε ήμουνος. Ήρθε να μας πει ότι θα πάρουμε εμείς το πρόγραμμα, το Δήμο Φάριντος, θα το πάρουμε εμείς στη σκάλα. Γιατί δεν έχετε κοινοφελή. Ήρθαν δηλαδή, πήγαν σε αναπτυξιακή και λέει: κακό το κρατάτε, ήρθαμε να πάρουμε το πρόγραμμα. Λέει: ποιος είπε δεν έχουμε κοινοφελή. Λέει: δεν την έχω δει, δεν έχει δημοσιευτεί. Μόλις του είπαμε λοιπόν ότι υπάρχει στο ΦΕΚ και θα δημοσιευτεί στο ΦΕΚ μέχρι 31/12, ανέκουσε πριν. Λοιπόν, υπάρχει μια διαφορετική ερμηνεία. Να το ξεκαθαρίσουμε. Συμφωνείς και εσύ συμφωνούμε όλοι, πιστεύω εδώ, ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να τεθεί σε κίνδυνο το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι. Μπορεί να κάνουμε λάθος εμείς και να έχεις δίκιο εσύ. Να το ξεκαθαρίσουμε. Εγώ είμαι διαθέσιμος να φύγω για πάμε στην Υπουργεία, το ξεκαθαρίσω. Λοιπόν, ορίστε κύριε Γκρόπουλο. Κύριε Πρόεδρε, είπατε προηγουμένως ότι εσείς έχετε το δικαίωμα να μιλάτε γιατί είσαστε και εκπρόσωπος και είσαστε και μέλος της πλειοψηφίας. Δεν υπάρχει δηλαδή που βαθμίζετε καταρχήν τους 25 συμβούλους σας. Εσείς, αν θέλετε να είστε εισηγητής, θα πρέπει να ζητήσετε το λόγο από τον αντιπρόεδρο. Λοιπόν, θα μιλάτε αφαίρετα. Το είπα, το έβαλα και προχθές. Όποτε θέλετε, θα παίρνετε το λόγο από ποιον. Από τον αντιπρόεδρο. Μόνο να πάρετε, αλλιώς να σηκωθεί να φύγει. Δηλαδή, μιλάγατε τώρα, κύριε Πρόεδρε, ένα τέταρτο. Παρακολουθώ. Ποιος θα σας διακόψει. Παράλληλα, μιλάει ο κύριος Βαλιώτης ή κάποιος από εμάς. Δηλαδή, ποιος παίρνει το λόγο και από ποιον. Σας παρακαλώ. Και μια επισήμαση για να μην επανέλθω. Στο προηγούμενη συνεδρίαση, στο τέλος, δώσατε συνέντευξη στον κύριο Φελούρη στο Ελλάδα TV. Και είπατε, σας παρακαλώ, εδώ και την παρουσίασε. Και είπατε λοιπόν ότι δέχτηκε το σώμα ομόφωνα την εισήγηση του Δημάρχου. Δεν βάλατε τελικά ότι, όχι με τις συμβάσεις, μπορούσατε να βάλετε ότι ο οποίος δέχτηκε την πρόταση της ελάχιστης μειοψηφίας. Τη λαϊκή συσπήρωση. Γιατί το βάλετε τόσο δύσκολο, αφού είστε έκλειστο νομικό. Θα σα παρακαλώ. Άρα, ακούσετε γιατί υπάρχουν το πρώτο που είπα, αυτό το τελευταίο. Σύμφωνα με την Ελλάσσονα και με τη Μίζωνα. Το είπα. Όχι, για δύο κουβέντες. Σε σχέση, γιατί θα δευτερολογήσω, δεν είναι. Σε σχέση με το διαδικαστικό ζήτημα, δεν είναι διαδικαστικό. Είναι πολιτικό. Οι νόμοι είναι νόμοι. Η διεκδίκηση προγραμμάτων είναι διεκδίκηση. Δεν μπαίνει δίλημα προς εμάς αν πρέπει να συνεχίσει ή δεν πρέπει να συνεχίσει. Ούτε εσείς θα διασφαλίζετε, αγαπητοί της πλειοψηφίας, το πρόγραμμα. Το πρώτο. Έτσι όπως φαίνεται, πάνε να διασφαλίσετε εσείς το πρόγραμμα και εμείς δεν θέλουμε να λειτουργήσει το πρόγραμμα. Αυτό φαίνεται από την τοποθέτηση. Ότι εμείς θέλουμε να διασφαλίσουμε το πρόγραμμα. Και εμείς με αυτό που προτείνουμε και το πρόγραμμα να διασφαλίσουμε και τους εργαζομένους, αλλά και το πρόγραμμα μετά τις 31/12 να λειτουργήσει. Εσείς, από ό,τι φαίνεται, έχετε μείνει στις 31/12. Εμείς δεν μένουμε στις 31/12 του 11. Του 11. Γιατί ακόμη δεν έχει βγει και η υπουργική απόφαση. Και η εγκύκλιο μιλάει για πρόγραμμα βοήθειας στο σπίτι 31. Σας παρακαλώ, κύριε Κονίδη. Σας παρακαλώ. Κύριε Κονίδη, 31/12 του 11. Του 11, αυτό λέει η εγκύκλιο. Αυτό λέει η εγκύκλιο. Δεν ξέρουμε μετά αν θα υπάρξει συνέχεια. Αυτό λέω, γιατί δεν ξέρουμε. Εμείς, επειδή θέλουμε σαν παράταξη και να συνεχίσει και μάλιστα να είναι κρατικό το πρόγραμμα μέσω του τα κέντρα υγείας, αυτό είναι το πρόγραμμα βοήθειας στο σπίτι. Έτσι είναι υποχρέωση του κράτους να το υλοποιεί. Θέλουμε να είναι συνέχεια. Και αυτές οι υπηρεσίες πρέπει να παρέχονται στους πολίτες μας συνέχεια χωρίς να πληρώνονται χρήματα. Η ΕΕΤΑ που αναφέρεται είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Αυτά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου κοιτάνε πώς θα εξασφαλίσουν προγράμματα. Εδώ υπάρχει μια σύγκρουση. Η σύγκρουση αυτή που θέλουν τα προγράμματα να είναι στο δημόσιο χαρακτήρα και η σύγκρουση με τους ιδιώτες. Δεν θα συζητήσουμε πληροφορίες εμείς ούτε από ΕΕΤΑ ούτε από κανέναν. Η πληροφορία είναι συγκεκριμένη, είναι ο νόμος, η εγκύκλιο 59 που λέει για να μην χαθούν τα χρήματα και να δεχτώ να μην χαθούν τα χρήματα μέχρι 31
31-12 του 2011, μπορεί να γίνουν, είναι συγκριματοδοτούμενα, να γίνουν στο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την προϋπόθεση ότι υπάρχει κοινοφέλεια. Καταργείται. Ήρθε το προσωπικό τώρα, διευκολύνει η εγκύκλωση στην κοινοφέλη, καταργείται η κοινοφέλη, περνάει στο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και με το 112 του Καλλικρά τις ειδικές ρυθμίσεις, το προσωπικό μεταφέρεται στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και υλοποιείται το πρόγραμμα. Αυτή είναι η σαφήνεια και αυτό είναι το ζήτημα. Από εκεί και πέρα είναι ζήτημα. Αλλά το πολιτικό ζήτημα, επειδή είχαμε πει και τις θέσεις μας για προχθές, ίσως από εδώ και πέρα θα κρίνουμε και εμείς τελείως διαφορετικά τη θέση μας. Ζητήσαμε να μπουν και τα τρία θέματα. Δεχτήκαμε την Γρηγοράδα. Αν ζητάγαμε τα τρία θέματα και ερχόταν η συζήτηση όπως τα είχαμε ζητήσει, ίσως να είχαμε και άλλη απόφαση. Γιατί από ό,τι φαίνεται, κύριε Δήμαρχε, είναι υπεκφυγή στο να παίζουμε τώρα, να λέτε να παίζουμε το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι σε σχέση με αυτό. Αυτό λέμε εμείς. Καταρχάς, το θέμα εσύ όπως το ζητήσατε. Όχι, δεν το ζητήσαμε. Μιλήσατε εδώ για τροποποίηση της θετικής πράξης. Και κατάργηση. Εδώ είμαστε παρόντες. Δεν είπατε και κατάργηση. Δεν είπαμε κατάργηση. Μα είναι δυνατόν να ζητάμε τροποποίηση και κατάργηση. Είμαστε κατάργηση. Τι λέτε αυτό. Άμα την καταργήσετε, τι να τροποποιήσω. Πηγαίνετε στα πρακτικά σας, παρακαλώ. Κύριε Δημάρχε, κύριε Βαλιώτη, τι μου λέτε τώρα ότι ζητήσαμε και κατάργηση. Τοποθετείτε το κύριο Δημάρχε. Εάν ζητούμε κατάργηση, ποιο ο λόγο τη τροποποίηση τη τέτοια πράξη. Σα παρακαλώ. Είναι αυτονόητο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, εμείς δεν είπαμε ότι εμείς ενδιαφερόμαστε να υλοποιήσει το πρόγραμμα και εσείς δεν ενδιαφέρεστε. Είπαμε ότι υπάρχει μια διαφορετική ερμηνεία. Εγώ δεν λέω ότι εσείς δεν έχετε, ότι σας ενδιαφέρει να υλοποιηθεί το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι. Δεν είπατε τέτοιο. Ούτε άφησα ότι η πόνια για κανέναν από εδώ μέσα ότι μόνο εμείς ενδιαφερόμαστε η πλειοψηφία για να συνεχίσει το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι και εσείς δεν ενδιαφέρεστε. Υπάρχει μια διαφορετική αντίληψη. Που για την ΕΤΑ που είπατε. Κακός το είπα. Και γιατί θα πω κακός. Γνωρίζετε ότι σύμβουλος του Υπουργείου, καλός ή κακός, είναι ΕΤΑ. Όταν έχει ξεκινήσει το θέμα του Καλλικράτη, τα πάντα τα κάνει ΕΤΑ σε συνεργασία με το Υπουργείο. Μαζί τα συντάξουν τις εγκυκλίους, μαζί τα πάντα. Γι' αυτό πεβηθήκαμε στην ΕΤΑ. Δεν πήγαμε σε μια ιδιωτική, σε μια εταιρεία άσχετη να μας ενημερώσει. Πήγαμε στην εταιρεία που υλοποιεί τις ημερίδες με το Υπουργείο, που συνεργάζεται με το Υπουργείο για τη σύνταξη των εγκυκλίων και όλα αυτά. Δεν πήγαμε σε κανένα άσχετο. Και ερχόμαστε και λέμε, εδώ είμαστε. Να πάμε μαζί, όπου θέλετε και μόλις μας πούνε ότι μπορείτε κάλλιστα να καταργήσετε την κοινοφελία και να πάει στο νομικό πρόσωπο, μαζί σας. Πού είναι η αλλαγή δηλαδή, πού είναι η αλλαγή. Αλλά δεν μπορώ να μου λέτε ότι ζητήσατε τροποποίηση και κατάργηση. Μην είναι δυνατόν να έρθει θέμα τροποποίηση στατικής πράξεως ενός νομικού προσώπου για ταυτόχρονη κατάργησή του. Δεν μπορεί να έρθει έτσι. Τροποποίηση ζητήσατε, τροποποίηση ήρθε. Λοιπόν, δεν ζητήσαμε κύριε Δήμαρχε. Δεν ζητήσαμε. Η απόφαση ανατρέχεται στα πρακτικά στις 12. Κρατήστε τις θέσεις σας και εσείς και εμείς. Όχι. Είναι ζήτημα διαδικαστικό. Δεν θα συμφωνήσουμε. Μην επανερχόμεθα, εντάξει. Η εισήγησή μας την έχουμε δώσει και να διαβάσετε την εισήγησή μας να δείτε τι λέμε. Αυτούσια θα περάσει και στα πρακτικά. Δεν υπάρχει θέμα. Η εισήγηση στις 12 του κύριε Πρόεδρε, και επειδή εσείς έχετε την ευθύνη των πρακτικών. Μέσα. Επειδή αν διαβάσετε την εισήγηση θα δείτε ότι ζητάγαμε κατάργηση. Καλώς. Αυτό θέλω να πω. Εντάξει, εγώ... Αυτό θέλω να πω. Ορίστε κύριε Αποστολάκο. Να μην επανερχόμεθα στα ίδια. Κρατάμε τις πολιτικές μας θέσεις και στο τέλος θα δούμε τι θα προκύψει. Ορίστε κύριε Αποστολάκο. Κύριε Πρόεδρε, πιστεύω ότι έχουν μπερδέψει τον κόσμο. Τρεις συνεδριάσεις, συζητάμε το ίδιο θέμα. Και όχι μόνο έχουμε μπερδέψει τον κόσμο που μας βλέπει, πιστεύω ότι στο τέλος θα μπερδευτούμε κι εμείς. Στο περασμένο Δημοτικό Συμβούλιο, και είμαστε παρόντες, υπόθηκε ότι το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι θα μπορούσε να υλοποιηθεί μέσω νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου. Λοιπόν, εμείς, αυτό πιστεύω δεν έχει κανένας καμία αντίρρηση ότι υπόθηκε. Εμείς σαν παράταξη θέλουμε την συνέχιση του προγράμματος βοήθεια στο σπίτι. Αυτό επιζητούμε, αυτό να εξασφαλιστεί. Από εκεί και πέρα, οι προθέσεις της κυβέρνησης για το 2012 σύμφωνα με το πρόγραμμα το οποίο έχει υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Ένωση
μιλάει για κοινωνικές επιχειρήσεις κοινωνικής ωφέλειας. Το 2012 λοιπόν, σύμφωνα με το σχέδιο που έχουμε υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, βάσει του οποίου συγχρηματοδοτήθηκε το πρόγραμμα, θα γίνει κοινωνική επιχείρηση κοινωνικής ωφέλειας. Αυτά είναι λόγια της Υπουργού Εργασίας, της κυρίας Λούκα Κατσέλη, σε συνέντευξη στο Sky στις 20 Δεκεμβρίου του 2010. Για να μην, όπως είπα στην αρχή, επαναλαμβανόμαστε και νομίζω ότι τρεις συνεδριάσεις τα ίδια και τα ίδια λέμε, εμείς θέλουμε εξασφάλιση των εργαζομένων στο πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι. Αυτό επιδιώξαμε και διαμέσου της αναπτυξιακής πάροντα ηγέτου, στην οποία τόσο εγώ όσο και ο συνάδελφος ο κύριος Βαλιώτης είμαστε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο κύριος Δήμαρχος. Από εκεί και πέρα, το τι θα γίνει με τα υπόλοιπα νομικά πρόσωπα, πιστεύω ότι έχουμε το χρόνο να το δούμε. Να είμαστε σαφείς. Εξασφαλίζεται με τον ένα τρόπο ή με τον άλλον το πρόγραμμα βοήθειας στο σπίτι? Με αυτό το οποίο προτείνεται από την πλειοψηφία σήμερα, εξασφαλίζουμε τη συνέχιση των εργαζομένων στο πρόγραμμα βοήθειας στο σπίτι μέχρι 31/12/2011. Απλό είναι το ζήτημα. Εάν το εξασφαλίζουμε, προχωράμε. Εάν έχουμε και την παραμικρή υπόνοια, σταματάμε, όπως λέει ο κύριος Δήμαρχος, αφήνουμε την κοινοφελή επιχείρηση, εφόσον βέβαια τώρα αντιστρέψαμε και δεν το νομικό πρόσωπο προφανώς δεν μπορεί να ανταποκριθεί, ας πούμε, και να συνεχίσει το πρόγραμμα βοήθειας στο σπίτι. Εάν ισχύει αυτό το πράγμα, κρατάμε λοιπόν την κοινοφελή επιχείρηση όσον αφορά το σκέλος των κοινωνικών δομών και προχωράμε στη σύσταση των άλλων νομικών προσώπων. Απλό είναι το ζήτημα. Μην μπερδεύουμε τον κόσμο. Ο κύριος Γάλης. Κύριε συνάδελφε, κύριε δήμαρχε, τέσσερα χρόνια πρέπει να ξέρετε και το ξέρετε, κύριε δήμαρχε, ότι όλοι οι συνάδελφοι είχαμε ασχοληθεί εντατικά με αυτό το θέμα. Με κυβερνήσεις, με περιφέρειες, με διαφορετικές κυβερνήσεις, υπουργούς, περιφέρειες και έχει αναλωθεί πάρα πολύ μελάνη πάνω σε αυτό το θέμα. Κάθε χρόνο είχαμε περίπου τα ίδια θέματα που μας απασχολούν και σήμερα. Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά τα θέματα, ειδικά εμείς που διατελέσαμε μέχρι πρόσφατα δήμαρχοι και δεν χρειάζεται καμία, αλλά και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Αναπτυξιακών Εταιριών που μέχρι σήμερα, που μέχρι τις 31/12/2010 χειριζόντουσαν τα θέματα. Ξέρουμε και τι έρχεται, μπορούμε να προβλέψουμε άνετα και το τι έρχεται. Εγώ στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο εντάχθηκα υπέρ της διατήρησης της κοινοφελούς και ενός ακόμη νομικού προσώπου. Από την πείρα που έχω αποκτήσει, σας είπα ότι η κοινοφελούς είναι ένα πολύτιμο εργαλείο. Πάσχησαν Δήμοι και πασχίσατε κι εσείς. Και ο Δήμος Σπαρτιατών, ο προηγούμενος, πάσχησε, αλλά το νιώσατε κι εσείς στο τέλος, πόσο επιτακτική ήταν η ανάγκη της συστάσεώς της. Τουλάχιστον για το 2011, νομίζω ότι δεν θα πρέπει να την πειράξουμε. Και μάλιστα πιστεύω ότι δεν πρέπει να τροποποιήσουμε και το καταστατικό της σήμερα. Τουλάχιστον σήμερα δεν πρέπει να λάβουμε απόφαση να τροποποιήσουμε το καταστατικό της κοινοφελούς. Δεν θα μας ωφελήσει σε τίποτα. Από τη στιγμή που ακόμη δεν έχουμε στείλει το αίτημα για τη διατήρηση του άλλου νομικού προσώπου, από τη στιγμή που δεν ξέρουμε και δεν έχουμε φτιάξει το νέο νομικό πρόσωπο που νομίζω ότι θα ήταν σήμερα απαραίτητο να είναι θέμα, γιατί ναι, να το τροποποιήσουμε. Ας πούμε ότι τροποποιήσαμε την κοινοφελούς. Πού θα τις δίναμε τις δομές? Σε ένα νομικό πρόσωπο που θα κάνουμε, θα τις αφήσουμε δηλαδή για ένα διάστημα στο κενό? Όχι. Σήμερα θα έπρεπε να έχουμε συστήσει νομικό πρόσωπο και να δώσουμε δομές. Πού θα τις δώσουμε τώρα τις δομές? Πού θα τροποποιήσουμε το καταστατικό της κοινοφελούς? Ένα θέμα. Και δεύτερο θέμα. Η κοινοφελούς είναι μια επιχείρηση κοινοφελούς σκοπού, η οποία συντάχθηκε και πάτησε επάνω σε μια οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας. Το κόστος της ανά έτος περίπου είναι 450.000 ευρώ. Πώς θα κρατήσουμε μια δομή, δύο δομές, τρεις δομές χωρίς να έχουμε και να τροποποιήσουμε το καταστατικό της, την καταστατική της πράξη, από τη στιγμή που δεν θα ξέρουμε την οικονομική της βιωσιμότητα?